στο στόχο, στο μεγάλο στόχο που έθεσε και σήμερα ο πρόεδρος Αλέξης ο Τσίπρας, ότι πρέπει να δώσουμε τη μάχη, έτσι ώστε και με μία ψήφο να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και να γίνει από την επόμενη, τη Δευτέρα, προοδευτική κυβέρνηση, σε αυτόν τον στόχο είμαστε προσιλωμένοι και ενωμένοι όλοι μας. Πρέπει να είναι απολύτως σαφές. Είναι βέβαιο σε αυτόν τον αγώνα που έχουμε μπροστά μας και σε αυτόν που ήδη κάναμε, προφανώς ως βουλευτής είμαι η αιχμή του δόρατος αυτής της πολύ μεγάλης προσπάθειας που γίνεται μέχρι τώρα και σας το λέω ότι την κάνω μέσα από την καρδιά μου, νομίζω το γνωρίζετε και πριν γίνω βουλευτής, όλη αυτή την προσπάθεια που γινόταν και πολύ περισσότερο αυτό το διάστημα που πράγματι έχω αυτήν την ευθύνη που προφανώς η ίδια η κοινωνία την έδωσε και θα την κάνουμε όλοι μαζί. Θα τη συνεχίσουμε με μεγαλύτερη ένταση. Από εκεί και πέρα είναι βέβαιο ότι η βάση αυτής της πολιτικής που θα ασκήσουμε το επόμενο διάστημα και την οποία θα πάρουμε πρωτοβουλίες και θα δίνουμε τη δράση μας, η βάση είναι οι πολιτικές που έχουμε συνδιαμορφώσει. Οι πολιτικές που μετά από τη βάσανα, όπως είπε και η Ρένα, συνδιαμορφώθηκαν στο προγραμματικό συνέδριο που έγινε το καλοκαίρι, τον Ιούνιο, που εκεί με πολύ σαφήνεια προφανώς υπάρχουν διατυπωμένες οι θέσεις συνολικά για τη χώρα αλλά και εδώ για την περιοχή. Είναι βέβαιο πως δεν είμαστε ένα κόμμα και θέλω να είμαι ειλικρινής, είμαστε ένα ανοιχτό δημοκρατικό κόμμα. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και θα υπάρχουν, δεν είμαστε νεκροταφείο. Από εκεί και πέρα όμως προφανώς υπάρχουν συλλογικές επεξεργασίες γύρω από τις οποίες νομίζω υπάρχει μια πολύ μεγάλη συστράτευση του ευρύτερου κόσμου της αριστεράς. Υπάρχει, λειτουργεί και δρά και κινείται και δραστηριοποιείται στην περιοχή, ο οποίος έχει κριτήριο, καταλαβαίνει, παρακολουθεί και νομίζω θα μπει με μεγάλη δυναμική σε όλη αυτή την προσπάθεια και τον αγώνα που έχουμε το επόμενο διάστημα.